Χειμώνα καλοκαίρι η συντήρηση στα αυτοκίνητα είναι απαραίτητη σύμφωνα με τους ειδικούς, ενώ ακόμα πιο απαραίτητη κρίνεται ο έλεγχος στους μήνες του χειμώνα, όπου λόγω των καιρικών συνθήκων η οδήγηση κρύβει αρκετούς κινδύνους. Το πρώτο απ' όλα που ισχύει και χειμώνα και καλοκαίρι είναι ότι πρέπει να δούμε τα λάστιχά μας. Μία παραπάνω το χειμώνα, γιατί έχουμε βροχές, έχουμε χιόνια. Λίγο να προσέξουν οι οδηγοί που είναι ίσως στις πιο ορεινές περιοχές να έχουν μέσα για να μην γλιστράνε, είτε χιονοκουβέρτες είτε αλυσίδες. Και μετά πάμε στα τη συντήρηση του αυτοκίνητου, να το πω έτσι, να δουν οι οδηγοί, να περάσουν από το συνεργείο τους, να τσεκάρουν το αντιψυκτικό, ό,τι φοράει ο κάθε κινητήρας είναι διαφορετικό, να είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία και να αντέχει το κρύο. Ένας έλεγχος στην μπαταρία, το χειμώνα πάντα ζορίζονται παραπάνω. Λίγο οι οδηγοί των πετρελοκινητήρων να προσέξουν τις προθερμάνσεις τους, αν ανάβει το συμβολάκι που είναι έτσι σαν μια κίτρινη αντίσταση λίγο παραπάνω το πρωί, μήπως έχουν κάποια καμένη. Ταλαιπωρεί και αυτό δύο φορές την μπαταρία, να το πω έτσι αν μου επιτρέπετε. Και το τελευταίο και πιο απλό είναι οι πιτσιλίθρες. Πιτσιλίθρες και καθαριστήρες. Να έχουμε κάτι που να μην παγώσει και καθαριστήρες που βρέχει, χιονίζει, να καθαρίζουν. Mm-hmm. Γρήγορα αυτά. Mm-hmm. Τους πολίτες της Καβάλας πώς τους βλέπετε, νοιάζονται για την ασφάλειά τους? Γιατί λέω την ασφάλεια, γιατί ένα όχημα μπορεί να φέρει και τη ζωή μας. Οι πόλεις της Καβάλας προσπαθούν, ο καθένας πιστεύω προσπαθεί να έχει το αμάξι όσο πιο καλά συντηρημένα μπορεί. Εντάξει, μετά υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί. Ο καθένας ξέρει τι κατάσταση πώς είναι και ας το πούμε η οικονομική του άνεση πώς είναι. Mm-hmm. Να το πω έτσι. Άρα, τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες με τις ανατιμήσεις, λιγότερη είναι επίσκεψη για τη συντήρηση του αυτοκίνητου? Όχι, δεν θα το έλεγα τόσο αυτό. Απλά πολλές φορές έχουμε επιλογές. Αν έχουμε, ας πούμε, τρία κρίσιμα και ένα προαιρετικό, ίσως το προαιρετικό να μείνει για τον επόμενο μήνα, να το πω έτσι. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος? Μια φορά το χρόνο, θα το πω λίγο πολύ. Με την τακτική συντήρηση, ένα οργανωμένο συνεργείο θα τα τσεκάρει όλα και θα προτείνει. Mm-hmm. Καλή ώρα τα αντιψυκτικά του κινητήρα. Επίσημες οδηγίες των κατασκευαστών λένε συνήθως 2 με 3 χρόνια αντικατάσταση. Mm-hmm. Τηρείται από κάποιους. Mm-hmm. Θα το πω έτσι. Άρα κάνουμε έναν απλό έλεγχο από μόνοι μας ως οδηγοί και σε δεύτερο χρόνο και στο συνεργείο του κινητήρα. Εννοείται. Πρώτα ένας βασικός έλεγχος, ότι τουλάχιστον τα πολύ βασικά, τα λάστιχά μας να είναι σε καλή κατάσταση. Ειδικά όσοι είναι λίγο παραπάνω στα βουνά, είναι να πάνε κάπου σε βουνά ή γενικά όπου θα έχει κρύο, λίγο πάγο, να έχουν μαζί τους αλυσίδες, χιονοκουβέρτες, ό,τι βολεύει τον καθένα. Και μετά, εντάξει, κοιτάμε λίγο τα υγρά μας. Με τη βοήθεια του συνεργείου, ίσως είναι λίγο πιο εύκολο να είναι στην κατάλληλη κατάσταση, να το πω έτσι.